Πότε ξεκινήσατε να τραγουδάτε? Τα 15 μου χρόνια και μετά άρχισα να ασχολούμαι με το τραγούδι, να ακούω ό,τι έβγαινε τότε στο ραδιόφωνο ή ό,τι αγοράζαμε στα δισκάδικα, γιατί τα δισκοπολία τα επισκεπτόμασταν πολύ συχνά. Μία φορά το μήνα και συχνότερα με το πενιχρό μας χαρτζηλίκι παίρναμε δίσκους και 45 στροφών και ολόκληρα άλμπουμ 33 στροφών. Και έτσι άρχισα να εκπαιδεύω τον εαυτό μου μέσα από μία λαχτάρα και ενθουσιασμό της εφηβείας μου, το οποίο εξελίχθηκε με σοβαρά μαθήματα φωνητικής, γιατί εγγράφηκα σε σχολή που δίδασκαν φωνητική αλλά και πιάνο, και έτσι μέχρι τα 23 μου έκανα μαθήματα σε σχολές πρότυπα για να μπορέσω να ακολουθήσω επαγγελματικά το τραγούδι. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε ώστε να γίνετε τραγουδίστρια? Μετά τα 20 μου χρόνια άνθησε η pop μουσική στην Ελλάδα, άνοιξαν ιδιωτικοί σταθμοί, πολύ ιδιωτικοί σταθμοί τότε, από το 85 δηλαδή και μετά. Το 85. Και άκουγα 1984 και άλλους σταθμούς, pop FM. Α, τέλεια κυρία Σοφία. Μοιήθηκα εκ των πραγμάτων και με αυτό που συνέβαινε στη μουσική γύρω μου. Και εγώ το παρακολουθούσα, αποκτούσα ρεπερτόριο και σιγά σιγά εξασκούσα τη φωνή μου ώστε να γίνω μέσα στα χρόνια επαγγελματίας τραγουδίστρια. Να μιλάμε στον Νικό καλύτερα, να μιλάμε Νικό, κυρία Σοφία. Εγώ νιώθω όμορφα και άνετα, γιατί είσαι πολύ ευγενικό παιδί και θέλω πολύ να μου μιλάς στον Νικό. Σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα, ετοιμάζεστε κάποια συναυλία στο διαδικτυακά? Αυτό το οποίο ετοιμάζω εδώ και ένα χρόνο είναι διασκευές. Έκανα πέρυσι, λιγότερο από πέρυσι, πριν 9 μήνες θα είναι, ετοίμασα μία φανταστική διασκευή σε ένα τραγούδι που το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, του αγαπημένου pop τραγουδιστή, αγαπητού σε όλους μας, του Πασχάλη, του Αρβανιτίδη. Α, το ξέρω, Σοφία. Βέβαια, το ξέρεις, ήμουν σίγουρη. Έχει μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες. Ήταν ένα τραγούδι που λέγεται «Αν μια μέρα σε χάσω». Λοιπόν, η δεύτερη διασκευή, η οποία κυκλοφόρησε εχθές, είναι ένα τραγούδι που το ξέρουμε με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένα λατρεμένο τραγούδι. Το ξέρω, Σοφία. Το οποίο λέγεται «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», το οποίο με τους φίλους μου συνεργάτες το έκανα μία διασκευή. Το έκανα διασκευή και ανέβηκε και αυτό στο YouTube. Τώρα με τα live ετοιμάζω όμως τις προσεχείς ημέρες μέσα από το κανάλι της Heaven, που είναι η δισκογραφική μου εταιρεία, που κάνω τελευταία αυτές τις δύο παραγωγές. Θα κάνω ένα live με τους μουσικούς μου, το οποίο θα διατεθεί για να το δει ο κόσμος, πάντα μέσα από το YouTube. Και εγώ θέλω να και εγώ θα το δω, Σοφία. Θα πω και εγώ να σου κάνω live, Σοφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Σοφία.
Έχω λοιπόν σχέδια γύρω από τη μουσική που είναι προς υλοποίηση. Εμένα το αγαπημένο σου είναι το μήμο «Μιλάς για καλοκαίρια», Σοφία. Είναι πολύ ωραίο, Βέβαια. Σοφία. Είναι... Βέβαια. Βεβαίως και είναι υπέροχο τραγούδι. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Όπως λατρεύω και το πεθαίνω στην ερημιά, το ντουέτο με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Αυτό το οποίο με κρατάει με έναν τρόπο νέα, δεν είναι η ηλικία μου, αλλά είναι η διάθεσή μου για ζωή. Αυτή τη διάθεση για ζωή μου τη δίνει οι νέες παραγωγές που κάνω. Ναι, αυτά που κάνω τώρα, το 2021. Και γι' αυτό βλέπεις αυτόν τον ενθουσιασμό να σου μιλάω. Ναι, Σοφία. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, γιατί διαλέξατε αυτό το τραγούδι. Το διάλεξα για πολλούς λόγους. Το διάλεξα ένας από τους λόγους, ένας λόγος βασικός, είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι. Είναι μέσα στα 20 ελληνικά τραγούδια που έχω αγαπήσει άλλων τραγουδιστών. Αυτός είναι ένας λόγος. Ένας λόγος είναι ότι λατρεύω τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Κι εγώ, Σοφία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι τόσο νέα και έχεις ανακαλύψει αυτό το καλλιτέχνη και το μέγεθος αυτού του καλλιτέχνη, πόσο σπουδαίος είναι. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ τη Σοφία Βόσου που έγραψε τη μουσική. Εκτιμώ πολύ και αγαπώ τον στιχουργό που έγραψε το στίχο, τον Γιώργο Κλεφτογιώργο. Και έτσι μου γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι ένα τραγούδι που είναι μπαλάντα, που είναι τόσο ήρεμο, πώς μπορώ εγώ να το απογειώσω. Γι' αυτό και το τραγούδι λέγεται διασκευή και όχι επανεκτέλεση. Όταν κάνουμε επανεκτέλεση, ενορχιστρωτικά, κρατάμε το ίδιο ύφος του αρχικού τραγουδιού. Όταν όμως κάνουμε διασκευή, τότε αφήνουμε όλη μας την έμπνευση και τη δημιουργία να το κάνουμε ένα καινούριο τραγούδι, σαν να είναι. Σαν να είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα φρέσκο, μια φρέσκια καινούρια ματιά. Και ήταν λοιπόν δελεαστικό για μένα να το κάνω αυτό. Να το επιχειρήσω αυτό να το κάνω. Αυτοί οι λόγοι νομίζω είναι αρκετοί για να με κάνουν να πάρω την απόφαση να το επιλέξω. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα σας κάνω μια αγκαλιά όταν αυτό θα είναι εφικτό.